Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το βίντεο που σας υποσχέθηκα τις προηγούμενες μέρες με τίτλο «Ελεύθερη σχέση». Πω κατευθείαν στο ζουμί. Διαβάζω δηλαδή αυτά που μου έστειλε η φίλη. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα. Ονομάζομαι, δεν θα πω το όνομα σου, και θα ήθελα να σας ζητήσω εάν μπορείτε να κάνετε ένα vlog σχετικά με τις ελεύθερες σχέσεις και αν σε αυτές μας δίνετε το δικαίωμα να μην είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους που σχετιζόμαστε. Αφορμή για αυτόν τον προβληματισμό μου είναι μια δική μου ιστορία με έναν άντρα που είχα μια ελεύθερη σχέση μαζί του κάπου 5 χρόνια και δεν κάναμε ποτέ σεξ με διείσδυση, μόνο στοματικό και οι δύο κτλ. Δηλαδή είχατε παραμείνει στα προκαταρκτικά. Δεν είχατε φτάσει στην ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή με διείσδυση. Εγώ ήθελα να κάνω και πολλές φορές το συζητούσα μαζί του και μου έλεγε διάφορες δικαιολογίες ότι δεν είναι έτοιμος, ακόμη στην αρχή ιδιαιτέρως. Δηλαδή ενώ ήσασταν ακόμη στην αρχή σου έλεγε πως δεν είναι έτοιμος. Κάποια στιγμή που μιλήσαμε πιο ανοιχτά, μου είπε ότι και βέβαια θέλει, αλλά λόγω προβλήματος στήσης δεν μπορεί. Αυτό όντως ίσχυε τις περισσότερες φορές. Όμως τις προάλλες που ξαναβρεθήκαμε, μου είπε ότι για να κάνει σεξ με διείσδυση θα πρέπει να είναι ερωτευμένο. Θεώρησα ανέντιμο από μέρους του να μην μου το πει καθόλου, ώστε να επιλέξω εάν θέλω να συνεχίσω έτσι ή όχι μαζί του. Με θύμωσε και με στενοχώρησε πολύ όλο αυτό. Το συζήτησα με την ψυχολόγο μου και μου είπε ότι είναι δικό μου το θέμα που ένιωθα έτσι, και ότι εκείνος δεν είχε καμιά υποχρέωση να μου το πει, διότι δεν είχαμε σχέση. Ακόμη και σχέση να έχει κάποιος, δεν είναι υποχρεωμένος να μας το πει εάν η σχέση είναι ελεύθερη. Τελικά, τι γίνεται? Να είμαστε ειλικρινείς μόνο με τους ανθρώπους που έχουμε συναισθηματική σχέση μαζί τους? Έχω τόσο λάθος που σκέφτομαι έτσι? Θα ήθελα να άκουγα και εσάς, διότι εκτιμώ την άποψή σας και ίσως ενδιαφέρει και άλλους φίλους του καναλιού το θέμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και εγώ φυσικά έκανα την φυσιολογική ερώτηση που θα έκανε οποιοδήποτε διάβαζε αυτό το κείμενο. Τι σημαίνει δηλαδή η ελεύθερη σχέση? Δεν ξέρω, μου λέει η φίλη, πώς ορίζει ο κάθε άνθρωπος μια ελεύθερη σχέση. Για μένα είναι πως δύο άνθρωποι αποφασίζουν να έχουν μια σεξουαλική σχέση όπου δεν απαιτείται η δέσμευση που υπάρχει στις μόνιμες ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η καθημερινή επαφή, ούτε η επικοινωνία κτλ. Όμως θεωρώ όμορφο να υπάρχει σεβασμός, συζήτηση στο τι ζητάει ο καθένας από τη σχέση και σε ό,τι αφορά το σεξουαλικό κομμάτι, τι μπορεί να δώσει σε αυτή τη σχέση με ειλικρίνεια ή τουλάχιστον έτσι όπως το νιώθει. Στην περίπτωση τη δική μου υπήρχε το σεξουαλικό κομμάτι πιο πολύ, όμως κοιμόμασταν μαζί αρκετές φορές μετά την επαφή. Συζητάγαμε για διάφορα θέματα, αρκετές φορές υπήρχε και τρυφερότητα. Και τι ρωτάω εγώ, ποιος ονόμασε τη σχέση ελεύθερη? Τι διαφορά έχει μια τέτοια σχέση από το φίλοι με προνόμια, friends with benefits ή το fuck buddies? Μου λέει φυσικά, βασικά εγώ την είχα ονοματίσει έτσι κάποιες φορές που συζητάγαμε για μας. Ίσως να μην έχουν και πολλές διαφορές μεταξύ τους αυτές οι σχέσεις, δεν ξέρω. Μπήκα στο διαδίκτυο, έψαξα το τι σημαίνει ελεύθερη σχέση και στο Wikipedia. Στο Wikipedia λέει ότι ελεύθερη σχέση είναι μια βιολογική και συναισθηματική σχέση μεταξύ δύο ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν μια αποκλειστικά ή μη σεξουαλική σχέση, χωρίς να απαιτούν ή να προσδοκούν τις δεσμεύσεις που συνεπάγονται συνήθως οι μόνιμες ερωτικές σχέσεις. Μια ελεύθερη σχέση μπορεί να απασχολεί τα άτομα μόνο για περιορισμένο τμήμα του χρόνου τους ή να έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Μπορεί να είναι μονογαμική ή όχι. Αυτό τα λέει η Wikipedia. Η Wikipedia εννοείται ότι δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος ιστοχώρος για να διαβάσουμε πληροφορίες, γιατί μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει στη Wikipedia. Αλλά επειδή εγώ πραγματικά δεν ξέρω την ελεύθερη σχέση, είπα να διαβάσω. Μια ελεύθερη σχέση μπορεί να απασχολεί τα άτομα μόνο για περιορισμένο τμήμα του χρόνου τους ή να έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Μπορεί να είναι μονογαμική ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία της σχέσης στις ζωές των ατόμων που συμμετέχουν είναι περιορισμένη με δική τους επιλογή. Ενώ συνήθως υπάρχει αίσθηση
ότι η σχέση θα διαρκέσει μόνο όσο και τα δύο μέλη της το επιθυμούν χωρίς άλλες δεσμεύσεις. Η ελεύθερη σχέση διαφέρει από το ελεύθερο σεξ, το οποίο δεν περιλαμβάνει τη συναισθηματική πλευρά μιας σχέσης, καθώς και από τις σχέσεις της μιας νύχτας, δηλαδή της ξεπέντες, το one night stands, καθώς δεν αφορά μια μεμονωμένη σεξουαλική επαφή. Στο βαθμό που συμπεριλαμβάνουν σποραδικές σεξουαλικές επαφές, οι σχέσεις αυτές είναι προσανατολισμένες περισσότερο στην ικανοποίηση σεξουαλικών αναγκών παρά ερωτικών συναισθημάτων. Ωστόσο, αρκετές φορές, οι ελεύθερες σχέσεις περιλαμβάνουν αμοιβαία υποστήριξη, τρυφερότητα και απόλαυση της του συντρόφου, στοιχεία που απαντώνται και σε πιο δεσμευτικές μορφές ερωτικών σχέσεων. Οι ελεύθερες σχέσεις ορισμένες φορές αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα σαν friends with benefit, που στα ελληνικά αποδίδεται ως φίλοι με προνόμια ή φίλοι με έξτρα, καθώς και no strings attached. Λοιπόν, αυτά τα λέει η Wikipedia. Και βρήκα και ένα άρθρο, το οποίο λέει ελεύθερη σχέση, λέει θετικά, αρνητικά, δυναμική γυναίκα. Τώρα να το δούμε τι λέει. Όπως κάθε μορφή σχέσης, έτσι και η ελεύθερη σχέση μπορεί να έχει τα θετικά της, αλλά και τα αρνητικά της. Είτε δεν είσαι φαν της δέσμευσης, είτε θέλεις απλώς να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, η ελεύθερη σχέση μπορεί να σου επιτρέψει να έχεις μια σταθερή μεν σχέση με κάποιον, χωρίς όμως να έχετε αυτό που λέμε τυπική σχέση. Να έχεις δηλαδή μια σχεδόν σχέση. Πρέπει να μάθω πράγματα, έχω μείνει πίσω. Με άλλα λόγια, μπορείς να είσαι μαζί με κάποιον, αλλά δεν αποκλείεται το φλερτ ή η συνέβρεση με κάποιον άλλον. Γιατί όμως να κάνει κάποιος ελεύθερη σχέση? Σίγουρα, οι συναισθηματισμοί και οι ρομαντισμοί δεν χωράνε σε μια τέτοια σχέση. Εάν είσαι σε μικρή ηλικία και ταιριάζεις με έναν άνθρωπο, αλλά φοβάσαι πως θα χάσεις και άλλες εμπειρίες, τότε το μονοπάτι της ελεύθερης σχέσης θα σε οδηγήσει στον δρόμο που αναζητάς. Εάν είσαι πολύ άσχολη ή εργασιομανής και δεν έχεις χρόνο να φοβηθείς σε έναν άνθρωπο, τότε η ελεύθερη σχέση είναι κατάλληλη για σένα. Εάν ακόμη είσαι με έναν άνθρωπο, αλλά δεν είσαι σίγουρη για το αν θέλεις να είσαι όντως μαζί του ή όχι, μπορείς να κάνεις ελεύθερη σχέση. Τέλος, μπορεί απλώς να προτιμάς να είσαι ελεύθερο πουλί και να αναζητάς τη σωματική επαφή. Όπως και να έχει, για να κάνεις ελεύθερη σχέση, το μόνο που αρκεί είναι να είσαι απολύτως σύμφωνη για αυτή την επιλογή και εσύ αλλά και ο σύντροφός σου. Το γεγονός πως η σχέση είναι ελεύθερη δεν αναιρεί πως θα δράσει χωρίς να υπολογίζεις τον άλλον, το ίδιο φυσικά ισχύει και για σένα από την άλλη μεριά. Η κάθε σχέση είναι μοναδική και στην περίπτωση της ελεύθερης σχέσης θα πρέπει να θέσετε εξ αρχής τους όρους μεταξύ σας για να αποφύγετε τυχόν παρεξηγήσεις και προβλήματα και να μην πέσετε στην παγίδα να ζητήσετε κάτι παραπάνω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά της ελεύθερης σχέσης, ώστε να είσαι σίγουρη εάν μπορείς να κάνεις μια τέτοια σχέση, εάν δεν θα τα καταφέρεις φοβούμενη να ερωτευτείς τον άλλον. Αυτό είπαμε ότι είναι από το site dynamikigyneka.gr. Θετικά ελεύθερες σχέσεις. Όχι δέσμευση, το πρώτο. Όπου όχι δέσμευση εννοούμε όχι ζήλιες, όχι σκηνές, καυγαδάκια κλπ. Επίσης, όχι δέσμευση σημαίνει όχι ρομαντική έξοδη, οικογενειακά δείπνα, βόλτες με φίλους κτλ. Στην ελεύθερη σχέση είστε μαζί και δεν είστε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βλέπεστε όποτε επιθυμείτε, όμως ο καθένας έχει τη δική του ελευθερία να φλερτάρει ή ακόμη και να προχωρήσει παρακάτω με κάποιον άλλο. Δεύτερο προνόμιο θετικό της ελεύθερης σχέσης, απολαμβάνεις τις εξόδους σου. Μπορεί να είσαι τύπος που θέλει να βγαίνει έξω για να ξενυχτάει μέχρι το ξημέρωμα. Με μια ελεύθερη σχέση όμως δεν κινδυνεύεις να καυγαδίσεις με τον άλλον, ούτε και να δώσεις αναφορά για το που και με ποιον ήσουν. Μπορείς να απολαμβάνεις τις εξόδους σου και να περνάς καλά, χωρίς να έχεις συνέχεια τον νου σου στο κινητό ή στο ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω μια συγκεκριμένη ώρα. Τρίτο πλεονέκτημα. Απολαμβάνεις τη σωματική επαφή. Είναι λογικό να απολαμβάνεις τη σωματική επαφή σε μια ελεύθερη σχέση, αφού κατά κόρον στηρίζεται σε αυτήν. Οι φίλοι όμως που μας έστειλε την επιστολή δεν απολαμβάνει τη σωματική επαφή. Το να συναντιέσαι με έναν άνθρωπο μόνο για αυτόν τον σκοπό μπορεί να σου χαρίσει τις καλύτερες στιγμές. Όσες φορές και αν βρίσκεσαι με κάποιον, τα σώματά σας αποκτούν περισσότερη οικειότητα, πράγμα που σημαίνει πως με τον καιρό η επαφή γίνεται καλύτερη. Επίσης, η απουσία της καθημερινής φθοράς και της ρουτίνας λειτουργεί ευεργετικά, αφού ο καθένας θα δίνει τον καλύτερο του εαυτό για αυτές τις στιγμές που θα βρίσκεστε. Πάμε τώρα στο τέταρτο όφελος. Μπορείς να αφοσιωθείς σε άλλους τομείς της ζωής σου. Η σημερινή ρυθμή είναι πολύ έντονη και είσαι συνεχώς σε ένα διαρκή αγώνα να προλάβεις τα πάντα. Μια σχέση μπορεί να σου προσφέρει όμορφες στιγμές, όμως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σε κρατήσει πίσω.
Εάν βρίσκεσαι σε μια φάση της ζωής σου που ψάχνεις, είτε με σπουδές, είτε επαγγελματικά, μια σοβαρή σχέση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Αφού για παράδειγμα μια προαγωγή μπορεί να σου τρώει περισσότερο χρόνο ή μια ευκαιρία για εργασία ή σπουδές στο εξωτερικό δεν είναι εύκολη να γίνει όταν υπάρχουν δύο άτομα. Με την ελεύθερη σχέση όμως δεν χρειάζεται να ανησυχείς, αφού δεν θα χρειαστεί να πληγωθεί κάποιος εφόσον έχει συμφωνηθεί από την αρχή η φύση της σχέσης, των σχέσεων. Πάμε τώρα στα αρνητικά της ελεύθερης σχέσης με βάση το άρθρο από το site Δυναμική Γυναίκα το Τζα. Πρώτο αρνητικό. Ρουτίνα στην ελεύθερη σχέση. Όταν μια σχέση βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη σαρκική επαφή, τότε θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική και να προσπαθείς να διατηρείς τη φλόγα ζωντανή. Με το πέρασμα του χρόνου, η ρουτίνα μπορεί να κάνει την εμφάνισή της και στην ελεύθερη σχέση. Όμως, επειδή δεν έχετε κάτι άλλο να σας ενώνει πέρα από αυτό, η σχέση μπορεί να πέρασει κρίση μέχρι να οδηγηθεί στη διάλυσή της. Βέβαια, αυτό θέλει δουλειά και προσπάθεια και από τις δύο μεριές, αφού μπορεί να είναι ελεύθερη, δεν πάβει όμως να είναι και σχέση. Δεύτερο μειονέκτημα. Κίνδυνο συναισθηματισμού. Μπορεί να έχετε συμφωνήσει και οι δύο πως η σχέση σας θα είναι ελεύθερη, όμως η επαφή με έναν άνθρωπο μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα. Και αυτό να αποβεί μοιραίο και καταστροφικό όχι μόνο για τη σχέση αλλά και για την ψυχολογία. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρη και δυνατή για αυτή την επιλογή. Και να μην είσαι πολύ συναισθηματικός τύπος. Ή να είσαι πολύ broken, θα έλεγα εγώ. Ωστόσο, το ίδιο απαιτείται και από την άλλη πλευρά. Εάν ξεκινάς μια ελεύθερη σχέση με την ελπίδα να εξελιχθεί σε κανονική, καλό θα ήταν να σταματήσεις αμέσως γιατί είναι σίγουρο πως θα πληγωθείς. Με αυτό συμφωνώ 100%. Εάν ξεκινάς μια ελεύθερη σχέση με την ελπίδα να εξελιχθεί σε κανονική, καλό θα ήταν να σταματήσεις αμέσως γιατί είναι σίγουρο πως θα πληγωθείς. Τρίτο μειονέκτημα, κίνδυνος σύγκρισης. Το να έχεις ελεύθερη σχέση σημαίνει πως έχετε την ελευθερία να δοκιμάσετε την τύχη σας και αλλού. Όμως μπορεί να επιφέρει και προβλήματα στη ψυχολογία σου και να βρεθείς στη θέση να συγκρίνεις τον εαυτό σου και να αναρωτιέσαι αν ο φίλος σου περνάει καλύτερα με σένα ή με κάποια άλλη. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μειονέκτημα, συναισθηματικό κενό. Μπορεί όταν είσαι νέα ή όταν έχεις πληγωθεί από προηγούμενη σχέση ή ελεύθερη σχέση να φαντάζει ιδανική. Όμως έχει υπόψη σου ότι μπορεί να σου δημιουργήσει ένα συναισθηματικό κενό που λόγω της φύσεως της σχέσης δεν θα μπορέσεις να το καλύψεις. Μπορεί το να ζεις το τώρα να φαντάζει ιδανικό, όμως θα υπάρχουν σκσούς στιγμές που θα χρειαστεί στήριξη, βοήθεια ή απλά μια αγκαλιά, όμως ο σύντροφος σου δεν θα μπορέσει να σου την προσφέρει, αφού έτσι το έχετε συμφωνήσει εξ αρχής. Λοιπόν, επίτηδες διάβασα το λίμμα από τη Wikipedia και επίτηδες διάβασα αυτό το άρθρο από το site Δυναμική Γυναίκα το JAR, επειδή πραγματικά δεν έχω εμπειρία εγώ με ελεύθερες σχέσεις. Δεν έχω. Οι άνθρωποι έρχονται κοντά μου συνήθως, είτε γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των κανονικών, των ανελεύθερων σχέσεων που έχουν, των ολοκληρωμένων σχέσεων που έχουν, θα έλεγα εγώ, είτε γιατί βρίσκονται σε μια τέτοια σχέση, όπως αυτή που κατάλαβα τώρα, όπως είναι η ελεύθερη σχέση, και αυτό τους δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει, περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι να είναι σε μια ελεύθερη σχέση και αυτό να είναι κάτι το οποίο να τους βοηθάει στη ζωή τους. Αλλά σαφώς μπορεί να έχει, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, από τη στιγμή που μια ελεύθερη σχέση έτσι όπως την όρισε και η κοπέλα εδώ πέρα, έτσι όπως την όρισε και η Wikipedia και δεν ξέρω ποιος έχει επεξεργαστεί το λίμμα στη Wikipedia. Έτσι όπως την ορίζει και το άρθρο που διαβάσαμε, σημαίνει μια σχέση στην οποία βασικός άξονας συνδεσιμότητας είναι το σεξ. Ότι οι δύο άνθρωποι συμφωνούν ότι θα βρίσκονται τακτικά για να κάνουν σεξ, αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωμένη σχέση, δεν θα είναι μονογαμική, παρόλο που στη Wikipedia έλεγε ότι μπορεί μια τέτοια ελεύθερη σχέση να είναι μονογαμική. Εγώ το θεωρώ ότι δεν γίνεται να είναι μονογαμική εκ των πραγμάτων. Δηλαδή είτε θα πηγαίνουν και με άλλους, είτε θα φλερτάρουν και με άλλους. Και είναι μια σχέση στην οποία το σεξ είναι κεντρικό και δεν υπάρχει ο συναισθηματικός δεσμός. Ως δεσμευτικότητα. Δηλαδή, σε μια ολοκληρωμένη σχέση, δύο άνθρωποι συναντιόνται, αρέσει ο ένας τον άλλον, αποφασίζουν και οι δύο ότι ταιριάζουν μεταξύ τους και αποφασίζουν να συνδεθούν, να σχετιστούν. Και αποφασίζουν ότι θα είσαι η κοπέλα μου,
θα είμαι η κοπέλα σου, θα είσαι το αγόρι μου, θα είμαι το αγόρι μου, θα είμαι το αγόρι σου. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές ότι όσον αφορά στο ρομαντικό, συναισθηματικό, σεξουαλικό κομμάτι της ζωής τους, αυτό το κομμάτι της ζωής τους θα το εξερευνήσουν μαζί με τον σύντροφο, τη σύντροφο που επιλέγουν και που τους επιλέγει και θα δημιουργήσουν μια σταθερή ερωτική σχέση. Και όταν λέω σταθερή, του στείλω ότι εγώ άμα θα φλερτάρω με τον τάδε, με την τάδε, το συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο έχω σχέση. Εγώ άμα θα πηδηχτώ με τον τάδε και την τά, ή την τάδε, το συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο έχω σχέση. Εγώ άμα θα μοιραστώ πράγματα πολύ προσωπικά και που θέλω συντροφικότητα και στήριξη, θα τα μοιραστώ με τον τάδε ή με την τάδε, το συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο έχω σχέση. Μία ερωτική σχέση ολοκληρωμένη, ολόκληρη, που προφανώς αυτοί που επιλέγουν τις ελεύθερες σχέσεις την κατατάσσουν στην κατηγορία της ανελεύθερης, που ανελεύθερη σημαίνει συνειδητά χάνω κάποιες ελευθερίες μου και συνειδητά αναλαμβάνω κάποιες ευθύνες σε σχέση με το πρόσωπο με το οποίο ξεκινώ μια σχέση μαζί του ή μαζί της, προκειμένου όμως να έχω μια ολοκληρωμένη εμπειρία και να καλύψω τον εαυτό μου στο κομμάτι το φλερταρι, του φλερτ, στο κομμάτι του ρομαντισμού, στο κομμάτι του σεξ, στο κομμάτι της συντροφικότητας, της τρυφερωτικότητας και της ρομαντικής αγάπης. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Ζούμε σε εποχές που οι άνθρωποι είμαστε και λίγοι και επιλέγουμε πολλές φορές να ζούμε και λίγες ζωές. Είμαι κριτική σε σχέση με τις ελεύθερες σχέσεις. Ίσως επικριτική, δεν ξέρω αν είμαι και κατακριτική. Είμαι προβληματισμένη. Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα σε μια τέτοια σχέση. Σοβαρά. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να δημιουργήσω μια σχέση όπου είμαι συμφωνημένη με τον άλλον. Με τον άλλον, λέω, στην περίπτωση μου έτυχε να γεννηθώ ετεροφιλόφιλη. Που να είμαι συμφωνημένη με τον άλλον, θα συναντιόμαστε μόνο για σεξ. Και θα είμαστε ο καθένας σπίτι του και ο καθένας ελεύθερος να φλερτάρει και με άλλους, να συζητάει και με άλλες, να πηδιέται και με άλλους, να πηδιέται και με άλλες. Δεν θα το ήθελα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για μένα αυτό το πράγμα θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα επέλυε το ζήτημα της μοναξιάς μου της ερωτικής, δεν θα επέλυε το ζήτημα της ερωτικής μου ικανοποίησης και θα μου δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Περισσότερες ανασφάλειες και περισσότερες αμφιβολίες για το αν είμαι αξιαγάπητος άνθρωπος. Δηλαδή όταν μπαίνουμε εν γνώση μας σε μια τέτοια σχέση, σημαίνει ότι εν γνώση μας λέμε ότι ούτε εμείς είμαστε άξιοι να αγαπηθούμε πλήρως και ολόκληρα από τον άλλον άνθρωπο, ούτε και εκείνος είναι άξιος να αγαπηθεί πλήρως και ολόκληρα από εμάς. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι χάνουμε όταν επιλέγουμε κάτι εντελώς επιφανειακό, δηλαδή μια επιφανειακή σύνδεση, όπως είναι η ελεύθερη σχέση, επειδή έχει λιγότερες ευθύνες και λιγότερες υποχρεώσεις και λιγότερες εν δυνάμει δυσκολίες, από το να επιλέγουμε κάτι πιο δύσκολο, όπως είναι μια ολοκληρωμένη σχέση, το οποίο όμως εάν πάει καλά, μπορεί να μας δώσει έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Που ασφαλής συναισθηματικός δεσμός είναι ακρογωνιαίος λίθος ενός ανθρώπου ψυχοσυναισθηματικά ισορροπημένου. Γι' αυτό πολλές φορές έχω πει εδώ στο κανάλι και το εννοώ και είναι η άποψή μου και δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσετε ότι παρά να είσαι σε μεσοβέζικες καταστάσεις καλύτερα να είσαι μόνος σου. Γιατί όταν είσαι μόνος σου έχεις το χρόνο και την ενέργεια να δημιουργήσεις ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με τον εαυτό σου και με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου που δεν είναι ρομαντικοί σύντροφοι, που μπορεί να είναι κάποια μέλη της οικογένειας σου με το οποίο να ταιριάζεται, μπορεί να είναι κάποιοι φίλοι που συνειδητά έχεις επιλέξει, και να δίνεις έτσι την ενέργεια σου, τη φροντίδα σου, την προσοχή σου, την αγάπη σου σε ανθρώπους που μπορούν να σου την επιστρέψουν πίσω, να την αντανακλάσουν δηλαδή, και να σου θυμίζουν ότι είσαι αξιαγάπητος, όπως και εσύ τους θυμίζεις ότι είναι αξιαγάπητη. Έχουμε ανάγκη να νιώθουμε αγαπητοί, αξιαγάπητοι και αγαπημένοι.
Καταλαβαίνω πως μπορεί οι άνθρωποι να καταλήξουν στο σημείο να κάνουν ελεύθερες σχέσεις, είτε γιατί είναι πολύ τραυματισμένοι από προηγούμενες καταστάσεις όπου έχουν βιώσει προδοσία, έχουν βιώσει απόρριψη, έχουν βιώσει πόνο και κατά τη γνώμη μου επιλέγουν αυτό το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας να μην δένομαι πολύ προκειμένου να μην ξαναπονέσουν. Αυτός ο τύπος, φιλενάδα, εσύ που στέλνεις την επιστολή για την ελεύθερη σχέση, προφανώς είχε μέσα του αυτό τον κανόνα ότι αν εγώ κάνω διείσδυση σημαίνει θα συνδεθώ με την κοπέλα. Όπως κάποιες σεξεργάτριες έχουν τον κανόνα να μην φιλιούνται στο στόμα με τους πελάτες ή τις πελάτησές τους προκειμένου να μην συνδεθούν συναισθηματικά. Γι' αυτόν η διείσδυση ισοδυναμεί με το φιλί στο στόμα. Κάτι παράξενο, γιατί συνήθως οι άνθρωποι λένε ότι η διείσδυση δεν είναι κάτι που σε συνδέει, αυτό που σε συνδέει είναι το να φιληθείς, να αγκαλιαστείς, να χαδευτείς κτλ. Φυσικά αυτό σου έχει πει κιόλας ότι έχει πρόβλημα στήσης. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ισχύει στην πραγματικότητα. Αν ισχύει το ότι είχε πρόβλημα στήσης και γι' αυτό αρκούνται στα προκαταρκτικά, ή αν δεν έκανε διείσδυση επειδή δεν ήθελε να συνδεθεί. Εγώ θα πω περισσότερο με την εξήγηση που έδωσε προηγουμένως, ότι είχε πρόβλημα στήσης, το οποίο και εσύ το παρατήρησες κατά τη διάρκεια της ερωτικής σας επαφής. Εδώ σας λέω ότι θα κάνουμε ένα vlog για τα προβλήματα στήσης. Θα το κάνουμε. Από ψυχολογική σκοπιά και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, είτε είμαστε οι άνδρες που έχουμε τα προβλήματα στήσης, είτε είμαστε οι γυναίκες που ο σύντροφός μας αντιμετωπίζει προβλήματα στήσης. Και αν το θέλετε, μπορούμε να κάνουμε και ένα άλλο vlog που να έχει σχέση με τις σεξουαλικές τις λειτουργίες που συνήθως παρατηρούνται σε γυναίκες. Λοιπόν, το λάθος σου εσένα σε αυτή την περίπτωση, φιλενάδα, έτσι όπως μου τα έχεις γράψει, είναι ότι δεν ξεκαθάρισες από την αρχή. Δηλαδή, πάτε για πρώτη φορά και σου λέει μόνο προκαταρκτικά, όχι διείσδυση. Πάτε για δεύτερη φορά και σου λέει μόνο προκαταρκτικά, όχι διείσδυση. Εσύ το συζητάς μαζί του και σου λέει διάφορες δικαιολογίες, ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη στην αρχή κλπ. Μετά σου λέει έχω πρόβλημα στήσεις. Τι γυρεύεις, κόρη μου? Τι γυρεύεις να έχεις ελεύθερη σχέση με κάποιον που δεν μπορεί να γαμίσει? Σοβαρά. Αφού το βασικό συστατικό μιας ελεύθερης σχέσης είναι το σεξ. Και τεχνικά, κάποιος ο οποίος δεν κάνει διείσδυση και ο οποίος αποφεύγει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σεξ, δεν είναι καλό σεξ. Γιατί να είσαι σε μια ελεύθερη σχέση με κάποιον που δεν κάνει καλό σεξ? Υποτίθεται ότι μπαίνεις σε μια ελεύθερη σχέση για να έχεις καλό σεξ. Ή για να έχεις σεξ, τέλος πάντων. Δηλαδή, θα κάνω βίντεο άλλο για τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και σε ζευγάρια που υπάρχει πολύ αγάπη και πολύ τρυφερότητα και πραγματική ουσιαστική δέσμευση και ουσιαστική συνδεσιμότητα, μπορεί ο άνδρας να μην έχει καν πουλί. Μπορεί να είναι παράλυτος από το λαιμό και κάτω και να έχουν μια εξαιρετική ερωτική ζωή. Δεν είναι η στήση απαραίτητη για να είναι καλή ερωτική ζωή, ούτε καν η διείσδυση απαραίτητη για να είναι καλή ερωτική ζωή. Πες ότι κάποιος, ρε παιδί μου, έχει πάθει, είχε ένα ατύχημα και του κόψαν το πουλί του. Υποθετική ιστορία, υποθετικό, δεν έχω ακούσει. Τόσο από την περίπτωση εκείνης της γυναίκας που έκοψε το πουλί του άνδρα, δεν έχω ακούσει άλλο τέτοιο περιστατικό από ατύχημα. Όπως και να έχει όμως. Άλλο να είναι ο άνθρωπός σου, άλλο να είσαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι μαζί, άλλο να υπάρχει πραγματική αγάπη και στα πλαίσια της πραγματικής αγάπης που θα μιλήσει ανοιχτά ο ένας τον άλλον, να στηρίξεις και να υποστηρίξεις τον σύντροφό σου και να διερευνήσετε μαζί τρόπους για να αναπληρώσετε αυτό που χάνει ένα ζευγάρι από την δίσδυση λόγω προβλημάτων. Προβλήματος που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, και άλλο να πηγαίνεις να κάνεις μια ελεύθερη σχέση με έναν τύπο ο οποίος δεν μπορεί καν τεχνικά να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, εφόσον η ελεύθερη σχέση ισούται με το φίλι με προνόμια, εσύ ήσου φίλος με προνόμια. Είσαστε φίλοι με προνόμια χωρίς όλα τα προνόμια. Sorry δηλαδή, πόσες εκτόσεις. Πόσες εκτόσεις. Πόσες εκτόσεις. Πόσες! Δηλαδή να κάνεις ελεύθερη σχέση και το σεξ να μην είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή που φτάσαμε. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να του την πεις ενωρίς και να του πεις ρε φίλε, αφού θέλεις να είμαστε φίλοι με προνόμια, πρέπει να κάνεις deliver και τα προνόμια. Από τη στιγμή που δεν κάνεις deliver τα προνόμια, bye bye. Δικαιούσε μια χαρά να το κάνεις. Αφού σε μια ελεύθερη σχέση λέει, μπορείς ανά πάσα στιγμή να τη διακόψεις. Λοιπόν,
Τώρα, το γεγονός ότι μιλούσατε φιλικά μετά την επαφή, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός σας αγαπούσε ή ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου. Εσύ για να μείνεις 5 χρόνια σε αυτή την κατάσταση, και αυτό θα ήθελα να συζητήσεις με την ψυχολόγο σου, που ίσως επίτηδες η ψυχολόγος σου σου είπε ότι μα δεν είχες δικαίωμα να έχεις οποιαδήποτε απέτηση από τη στιγμή που ήταν ελεύθερη σχέση, γιατί σου προσπαθούσε να σου δείξει ότι ζητάς και επιθυμείς βαθιά μέσα σου μια πραγματική σχέση, μια ολόκληρη σχέση, μια βαθιά και ουσιαστική σύνδεση, αλλά παρόλα αυτά αρχίσε με τα ψίχουλα μιας ελεύθερης σχέσης, χωρίς καν να έχει καλά προνόμια. Ίσως αυτό να πρέπει να συζητήσεις στην ψυχοθεραπεία σου. Για το κατά πόσον είσαι έτοιμη ή μπορείς να ετοιμαστείς, γιατί σίγουρα τώρα έχεις φάει νύλα με αυτόν τον τύπο, σε έχει τραυματίσει και σε έχει απογοητεύσει όλο αυτό, δηλαδή σε έχει προσβάλει, σου έχει προσβάλει τον ερωτισμό σου. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό μια γυναίκα της η οποία έρχεται σε ερωτική επαφή με κάποιον ο οποίος δεν ολοκληρώνει την ερωτική επαφή και της λέει μια δεν μπορώ να την ολοκληρώσω γιατί έχω θέματα στήσης και την άλλη λέει δεν μπορώ να έχω διείσδυση επειδή πρέπει να είμαι ερωτευμένος για να έχω διείσδυση. Σίγουρα αυτό τσακίζει την ερωτική σου αυτοπεποίθηση. Τι τσακίζει. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να δουλέψεις ψυχοθεραπευτικά προκειμένου να ξεπεράσεις το τραύμα αυτής της απόρριψης και μετά να δουλέψεις ούτως ώστε να δεις κατά πόσο θα μπορέσεις να είσαι έτοιμη για να έχεις μια... να μπορείς να είσαι έτοιμη για να αναλάβεις τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μιας ολοκληρωμένης ερωτικής σχέσης. Και όπως διαβάσαμε στο τελευταίο βίντεο στη συμμετοχή που διαβάζουμε το βιβλίο «Κράταμε σφιχτά», η συνομιλία 6 που είχε να κάνει με τη σεξουαλική ζωή των παντρεμένων ζευγαριών, εάν ένα παντρεμένο ζευγάρι, έστω και που είναι, να είναι και 10 και 20 χρόνια μαζί, αν έχουν καλή επικοινωνία και στενή και στενό ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, τότε μπορούν κάλλιστα να έχουν και πολύ καλύτερες σεξουαλικές εμπειρίες από ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ελεύθερες σχέσεις ή κάνουν τυχαία σεξ, casual sex. Λοιπόν, ξαναλέω, διάβασα το λίμα από την Wikipedia, το διάβασα και σας εξήγησα ότι η Wikipedia δεν είναι αξιόπιστη και έγκυρη πηγή. Διάβασα το άρθρο από εκείνο του Γενικείου Περιοδικού Online και το διάβασα απλώς πληροφοριακά, δεν σημαίνει πως υιοθετώ αυτά που λένε. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω στα σχόλια της άποψής σας σχετικά με τις ελεύθερες σχέσεις ή τυχόν εμπειρίες θετικές ή αρνητικές που είχατε. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς μια ολοκληρωμένη υγιή ερωτική σχέση που να βρεθούν δύο άνθρωποι πραγματικά να επιθυμούν και να γουστάρουν ένας τον άλλο και να ερωτεύονται ένας τον άλλο και να ταιριάζουν και να είναι διατεθειμένοι να βάλουν όλη τη σκληρή δουλειά που απαιτεί η δέσμευση, να κοπιάσουν δηλαδή για να απολαύσουν αργότερα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό που ξέρω με σιγουριά όμως είναι ότι είναι πολύ πιο ήρεμος ένας άνθρωπος, πολύ πιο ισορροπημένος όταν ξέρει ότι η σχέση που έχει με τον εαυτό του δεν χαλιέται συνέχεια από μια ελεύθερη σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει συνεχώς μηνύματα αμφισβήτησης του πόσο αξιοαγάπητοι μπορεί να είμαστε. Αυτά. Σας φιλώ.